η εταιρεία Φυπούλου, ΩΕ και η ΕΚΟ, ανταποκρινόμενες στις απαιτητικές συνθήκες που περνάει η χώρα μας, δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης με μειωμένη τιμή κατά 5%. Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την ΕΚΟ του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων, για ακόμα μια φορά, ανταποκρινόμενη στις δύσκολες συνθήκες που περνάει αυτή τη στιγμή όλη η χώρα, δίνει έκπτωση 5% στους χρήστες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Αυτό είναι ένα κίνητρο να αγοράσουν όσο το δυνατόν σε καλύτερη τιμή το πετρέλαιο θέρμανσης, και επίσης στους χρήστες πιστωτικών καρτών τους δίνει τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το προϊόν, να αποπληρώσουν το πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι και 12 άτοκες δόσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια πολύ μεγάλη ευκολία για όλους τους καταναλωτές να προμηθευτούν αυτή τη στιγμή που μένουμε όλοι σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο και να μην υπάρχει σπίτι χωρίς θέρμανση αυτή την εποχή. Είναι πάρα πολύ, νομίζω, καλό αυτό το οποίο συμβαίνει. Η ΕΚΟ για ακόμα μια φορά πρωτοπορεί και, όπως σας είπα, δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να ζεσταθεί για ακόμα μια φορά το χειμώνα. Η συγκεκριμένη δράση, θα ήθελα να τονίσω, θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και οι πελάτες, αν μπορούν να υποφεληθούν και λόγω της χαμηλής τιμής που υπάρχει αυτόν τον καιρό, θα ήταν καλό να το πράξουν. Ποσοστιαία αυτή τη στιγμή το 5% σημαίνει 4 λεπτά κάτω περίπου και λίγο παραπάνω από την τρέχουσα τιμή. Όλοι γνωρίζουμε ότι η τιμή ανεβαίνει και κατεβαίνει καθημερινά στο συγκεκριμένο προϊόν, είναι καθαρά χρηματιστηριακό, αλλά το 5% με τα 85 λεπτά και που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο νομό της Καβάλας και πανελλαδικά, είναι 4 λεπτά κάτω και λίγο παραπάνω. Οι πολίτες που θα υποφεληθούν της συγκεκριμένης προσφοράς θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δήλωση για το επίδομα θέρμανσης. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης με τα τελευταία γεγονότα, με τις τελευταίες δηλώσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι πρέπει να γίνει απαραίτητα μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή κατάθεσης στην τράπεζα. Με την πτώση της τιμής του πετρελαίου, οι πολίτες έχουν στραφεί προς τη συγκεκριμένη μέθοδο θέρμανσης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως από πέρσι, από το τέλος της προηγούμενης περίοδου, είδαμε πάρα πολλοί να ξαναβάζουν πετρέλαιο στα depósitά τους και να ξαναζεσταίνουν έτσι όπως πρέπει τα σπίτια τους. Ένα παραπάνω αυτό το καιρό που είναι λίγο απαγορευτικό λόγω κορονοϊού η χρήση του κλιματιστικού, πάρα πολλοί καταναλωτές προσπαθούν να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο, ώστε να βγάλουν περισσότερη περίοδο ζεστά στο σπίτι τους. Ποια θα λέγατε ότι είναι εσείς ότι είναι τα ωφέλη του πετρελαίου θέρμανσης σε σύγκριση με άλλες μεθόδους θέρμανσης? Νομίζω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, τα περισσότερα σπίτια τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν κατασκευαστεί να λειτουργούν με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, το οποίο δεν υπάρχει εδώ στην περιοχή. Και νομίζω ότι είναι μια μορφή η οποία ζεσταίνει, διώχνει την υγρασία και κάνει από τις πιο καλές, πιο όμορφη ζέστη σε σχέση με άλλες μορφές θέρμανσης.